εννοείς να μείνετε μαζί μου? Τι εννοώ, Πέτρο μου, οικογένεια δεν είμαστε? Πώς θα μένουμε χώρια? Πείτε στον μπαμπάκα πόσο σας έλειψε. Γεια σου, μπαμπά. Γεια σου, μπαμπά. Τα παιδιά ήθελαν να δουν το καινούριο σου σπίτι. Πώς σας φαίνεται το σπίτι του μπαμπά? Καλό είναι. Και μεγάλο, Έλληνα μου, ιδέες. Ο μπαμπάς δεν μπορεί να ζήσει χωρίς πισίνα, συνήθισε πια. Και μπάρμπεκιου, για να βάζει φωτιές. Πολύ ακατάστατο είναι, μόνος σου μένεις εδώ. Όχι ακριβώς. Ιδέες, στο είπα εγώ ότι έχει γκόμενα, γι' αυτό μας άφησε. Όχι παιδί μου, δεν έχω γκόμενα. Πώς μιλάς έτσι παιδί μου, πώς μιλάει έτσι το παιδί? Με τέσσερις φίλους μου μένω. Και δεν σας άφησε. Δηλαδή θα ξαναγυρίσεις? Αγάπη μου, και βέβαια θα ξαναγυρίσει ο μπαμπάς. Έτσι δεν είναι, αγάπη μου? Όχι. Όχι. Τι όχι, Πέτρο, με τρελαίνεις. Εγώ δεν είμαι καθόλου καλά. Παρατράβηξε το αστιάκι, δεν κοιμάμαι τα βράδια. Κοίτα με. Κοίτα πώς έχω κόψει. Ρε μαμά, παντακομμένη ήσουνα. Θα σου έλεγα κάτι για τη μάνα σου. Έχω ταχυκαρδίες, πεταρίζει η καρδιά μου και δεν βλέπω καθόλου καλά. Να πας σε γιατρό. Και μην κάνεις σκηνή μπροστά στα παιδιά. Η μαμά σου είναι υπερβολική, το καταλαβαίνετε. Εγώ τη το είπα. Μια χαρά είμαι σου πήρε. Γιατί μπροστά σας κρατιέμαι, γι' αυτό, Πέτρο, δεν είμαι καλά. Είμαι στα όρια της νευρικής κρίσης. Θα πάθω κλονισμό, ξυπνάω το πρωί και σε βλέπω μπροστά μου. Ακούω τη φωνή σου, τα βήματά σου κλαπακούν. Πήγαινε λίγο πάνω, σε παρακαλώ, να μιλήσουμε. Πήγαινε, πήγαινε. Παιδιά, περιμένετε λίγο εδώ, δεν θα αργήσουμε, έτσι. Προχώρα, προχώρα, προχώρα. Έχει χυμώσει το ψυγείο, ε. Αλήθεια λέει, δεν υπάρχει γυναίκα στο σπίτι. Το ψυγείο είναι άδειο. Βιολέτα, τι θέλεις εσύ εδώ? Εγώ ήρθα. Ήρθα για... Τι λες, μωρέ! Δεν τρέπεσαι πόσο ξεδιάνθρωπος, πόσο ξετσίποτος είσαι! Μέσα στο ιατρείο σου, βρε, με την ασθενή σου, που είναι και αλήθωρη! Αλήθωρη? Δεσποινής, εκτός από το στήθος σας πρέπει να φτιάξετε και τα μάτια σας. Αγάπη μου, ευτυχώς που το πρόσεξες. Με κοροϊδεύεις μπροστά στα μάτια μου που πας με την κάθε σαβούρα? Σας παρακαλώ πολύ, πώς μιλάτε? Βρε, σηκώθηκε κι εσύ από εδώ, που πας με τους παντρεμένους λες και κάθηκαν οι ελεύθεροι. Φύγε, γιατί θα είσαι η πρώτη αλήθωρη με ένα μάτι. Πηγαίνετε, Δεσποινής, πηγαίνετε. Και τώρα οι δυο μας. Βιολέτα. Μαμά, τι κάνεις εδώ? Γιατί, παιδί μου, γιατί? Πάλι τα ίδια. Σου είπα ότι θέλω να μείνω μόνος μου. Πώς βρήκες το σπίτι? Με παρακολουθείς? Μην ελέγεις θέμα. Γιατί το έκαψες από τη μανούλα? Δεν ήθελα να ξέρεις που μένω. Δεν εννοώ που μένεις. Το άλλο λέω. Ποιο άλλο? Δεν σε καταλαβαίνω. Τις προτιμήσεις σου. Ότι... 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 Τέλος πάντων, είσαι από τους άλλους. Ποιους άλλους, μαμά? Γκέι! Τι είμαι? Ένα βήμα και σπέμπω, αλλάζει κάτι καρδιά. Σ' ό,τι με μένει φωτιά, σ' ό,τι με μένει φωτιά. Κάνω ένα βήμα και σπέμπω. Πρέπει επιτέλους να με αφήσει να μιλήσω. Ναι, υπάρχει και κάτι για να πεις, ορίστε, σ' ακούω. Πρώτον, δεν είμαστε μαζί. Έχουμε χώρισε, εσύ με έδιωξες. Ναι, ναι, και είδα πόσο κατάκαρδα το πήρες. Και δεύτερον, υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν γνωρίζεις για μένα. Μόνο κάποια, ένα σώρο πράγματα δεν ξέρω για σένα. Ζούσα τόσα χρόνια με έναν άγνωστο, με κάποιον που κάνει διπλή ζωή. Δεν κάνω διπλή ζωή, Βιολέτα. Είμαι άρρωστος. Βέβαια, είσαι διαστραμμένος. Δεν είμαι διαστραμμένος. Έχω μια σοβαρή ψυχική διαταραχή. Ωραία, και ποια είναι διαφορά? Είμαι εθισμένος. Παίρνεις και ουσίες? Όχι, όχι. Είμαι εθισμένος στο σεξ. Σεξ addict. Σεξ addict είσαι? Περιμένεις να το πιστέψω εγώ τώρα αυτό? Addict, addict. Ξέρεις πόσοι διάσημοι το έχουν πάθει? Ο Μάθιου Μπρόμπεργκ, ο Τσάρλι Σίν, ο Σον Πεν, ο Σπαλιάρας. Και μόνο τους διάσημους πιάνε αυτό. Ορίστε, βρήκαμε και επιστημονική ορολογία για το κέρατο τώρα. Ηρέμησε, ηρέμησε, αγάπη μου. Καταλαβέ το. Δεν θέλω να το κάνω. Δεν μου είναι ευχάριστο. Νομίζεις χαίρομαι εγώ να πηγαίνω με άγνωστες? Μου αρέσει να πηγαίνω με αλήθωρες, νομίζεις? Εσύ πόσο ηλίθια νομίζεις ότι είμαι? Αγάπη μου, πίστεψέ με. Έχω προσπαθήσει πάρα πολύ. Δεν το έχω καταφέρει. Έχω πιέσει τον εαυτό μου. Είναι ιατρικό το θέμα. Είμαι άρρωστος. Τι κάνεις εκεί? Είσαι άρρωστος και εγώ θα σε θεραπεύσω. Μην φτάσουμε στα άκρα. Σε ένα άκρο θα φτάσω. Θα στον κόψω και θα σε κάνω με τη δύο. Τώρα κάτσε, βρε, να δεις. Τώρα. Τι κάνεις? Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άσε, θα τα μαζέψω εγώ. Πάσταρο, Βιολέτα, τι κάνεις?
Για να σας δω τώρα! Πώς θα φύγετε! Μαμά, σταμάτα να παραλογίζεσαι. Δεν είμαι γκέι. Μα γιατί το αρνείς, αφού σε είδα να μιλάς με αυτό το νεαρό. Πόσο καιρό έχετε θεσμό? Δεν έχουμε θεσμό. Απλώς μένουμε μαζί. Δηλαδή έχετε ελεύθερη σχέση? Δεν έχουμε σχέση, ρε μαμά. 5 άντρες μένουμε μαζί. 5! Θεέ μου! Ο γιος μένει σε κοινόβιο! Στη βίλα των οργείων! Ρε μαμά, άκουσέ με, σε παρακαλώ, άκουσέ με. Είμαστε συγκάτοικοι. Σκέτη συγκάτοικοι. Νίνο μου, τι σου έχω πει? Δεν πρέπει να λες ψέματα. Και ειδικά στη μανούλα. Το ξέρεις ότι είμαι προοδευτικός άνθρωπος. Απλώς θέλω λίγο χρόνο να το χωνέψω. Μαμά, άκουσέ με, σε παρακαλώ. Δεν είμαι γκέι. Να, αυτό που κάνεις τώρα λέγεται άρνηση. Παραδέξτε το για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε. Σε μένα μπορεί να πεις ό,τι θέλεις. Ό,τι κι αν γίνει, για μένα θα είσαι πάντα το μωράκι. Καταλαβαίνω, επιτέλους, ρε μαμά. Δεν είμαι γκέι. Δεν είμαι γκέι. Δεν είμαι γκέι. Δεν είμαι γκέι. Δεν είμαι. Δεν τώρα καταλαβαίνω. Δεν είμαι καλά. Δεν είμαι καθόλου καλά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μην αστειεύεσαι, ρε Πέτρο. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Μου λείπει, σε θέλω. Δεν μπορεί να χωρίσουμε για μια τούρτα, κάσταμα. Όχι, δεν είναι η τούρτα. Δεν είναι η τούρτα. Η τούρτα είναι το κερασάκι. Στην τούρτα. Με σένα δεν περνάγα καλά. Πώς μπορείς να το λες αυτό? Εμείς οι δύο ήμασταν ένα. Δύο ψυχές σε ένα σώμα. Τι κάνουμε τώρα? Θυμάσαι όταν πρωτογνωριστήκαμε? Την ξεκόλαγε ένας από τον άλλον. Πες μου τι με θες. Ακόμα. Δίσου, βάλε κάτι πάνω στα κρύα σου. Σε θέλω, Πέτρο. Πες μου. Πες μου τι με θες κι εσύ. Πες μου τι θέλεις το κορμί μου. Το κορμί σου είναι υπέροχο. Υπέροχο. Το μυαλό σου είναι το πρόβλημα. Πολύ καλά, δεν θες εμένα. Δεν θες εμένα. Πολύ ωραία. Καταλαβαίνεις όλο αυτό πόσο κακό θα κάνεις στα παιδιά. Μπορεί να χρειαστούν παιδοψυχολόγο. Εξαιτίας σου. Μπορεί να σταματήσεις υπερβολές, σε παρακαλώ. Υπερβολές. Ο μπαμπάς έχει γκόμενα. Τόσο εδώ παιδάκι. Ένα παιδάκι του ζωδά. Νομίζω ο πατέρας ότι έχει γκόμενα. Ναι, αλλά δεν έχω. Ακόμα χειρότερα. Αν είχες, θα μπορούσα κάπως να το διαχειριστώ. Θα έλεγα. Με αφήνει για κάποια άλλη. Τώρα τι να πω. Με αφήνει για μια τούρτα. Κάστανο. Δεν είναι η τούρτα. Δεν είναι η τούρτα. Εσύ είσαι το πρόβλημα. 15 χρόνια τώρα έκανα ό,τι ήθελες εσύ. Πήγα στη δουλειά που ήθελες εσύ, φόραγα τα ρούχα που ήθελες εσύ. Όχι, δεν το ανέχομαι αυτό πια, τελείωσε. Θα κάνω αυτό που θέλω εγώ. Ωραία. Και αυτό που θες εσύ, ας πούμε, πρέπει να το κάνεις χωρίς εμένα και τα παιδιά σου. Δεν χωρίζω τα παιδιά μου, από σένα χωρίζω. Αλήθεια? Δηλαδή θα είσαι εκεί τα πρωινά που θα ξυπνάνε, όταν θα διαβάζουν αυτά τα δύσκολα μαθήματα που έχουν, όταν θα ψήνονται από τον πυρετό, θα τρέχουν οι υδρότες στις νύχτες. Έλα, κόφτω. Μην χρησιμοποιείς τα παιδιά για να με εκβιάζεις εμένα συναισθηματικά. Ποτέ δεν θα έκανα κάτι τέτοιο. Θα έκανες ακριβώς κάτι τέτοιο, λοιπόν. Η κουβέντα τελείωσε. Τέλος, θα τα πάω εγώ τα παιδιά σχολείο. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειαζόμαστε θυσίες, κύριε Πέτρο. Θα νομίζω ότι είμαστε ασθενείς. Κύριε Δόξα! Πρισσο! Ο διευθυντής μου, γύρω να χαμογελαστεί. Κύριε διευθυντά, θεωρείς ότι αυτή η εμφάνιση ταιριάζει στους κανόνες αυτής της κλινικής? Όχι, και θα σας εξηγήσω. Υπάρχει εξήγηση. Σας παρακαλώ, Δεσποινής, αφήστε με τον γιατρό. Πηγαίνετε, θα συνεχίσουμε τις εξετάσεις αύριο. Θα σας ειδοποιήσει η γραμματέας μου. Χριστόφορε, εδώ είμαστε μια αξιοπρεπής κλινική και έχουμε και ένα κύρος που πρέπει να το προστατεύσουμε. Φωνάζεις και μην τα μεγαλοποιείς τα πράγματα. Μόνο εσύ με είδες και ένα-δυο άλλοι. Ας το ξεχάσουμε, να το ξεπεράσουμε, πάμε παρακάτω, γεια. Γιατί, εδώ δεν παίζουμε. Δεν είναι και η πρώτη φορά. Παραπάει πια. Είπα να κάνω υπόμονη, αλλά... Ρε διαμαντή, ξέρεις ότι έχω μια αδυναμία, στήριξέ με. Σου δημιούργησα ποτέ πρόβλημα με ασθενή.
Δεν είμαι ευγενικός, δεν είμαι εργατικός. Εδώ μέχρι χειρουργείο τους βάζω και κάνουνε χωρίς να χρειάζεται που λέει ο λόγος για το καλό της κλινικής. Είναι η τελευταία φορά. Το εννοώ. Τι θέλει το παιδί μου το όμορφο εδώ. Αγλωσάκι μου όμορφο, θέλεις νεράκι. Δίψας, ζεσταίνεσαι. Πες μου θέλω το νερό μου. Ένα θα σου πω και δεν θα ξαναμιλήσω. Φύγε όσο πιο γρήγορα μπορείς. Γιατί, ήρθε το υγειονομικό να φυγαδεύσει τον Ηρακλή. Από το σπίτι που μένεις εννοώ. Έχω ζήσει σχεδόν 20 χρόνια με τον Ευτύχη και ξέρω. Έλα μωρέ Μάρτης υπερβολική. Μια χαρά τύπος είναι, εντάξει, ίσως λίγο πολυλογάς, αλλά πολύ ευχάριστος. Έτσι νόμιζα κι εγώ στην αρχή. Γιατί με στράβωσε ο έρωτας και τον μπλα μπλα του. Δεν άκουσα τη μάνα μου και τον πατέρα μου και μετά τα λούστηκα. Εντάξει, τι μπορεί να μου κάνει τώρα, συγκάτοικοι είμαστε. Αλλά πας καλά. Αυτός είναι ικανός να πουλήσει το σπίτι την ώρα που κοιμάστε και με εσάς μαζί για να χρηματοδοτήσει το επόμενο παλαβό του σχέδιο. Μάρθα, είσαι προκατηλημένη με τον πρώην σου. Και πολύ καλά κάνεις. Συνέχισε έτσι. Εσύ γιατί μετάγεσαι, τον ξέρεις τον άνθρωπο. Όχι, αλλά από τη στιγμή που είναι πρώην, συμπάσχω. Ποιος ξέρει τι θα τις έχει κάνει. Τη ζωή μαρτύριο, Δανάη μου, και στο υπογράφω και με τα δύο χέρια, αλλά αυτός δεν θέλει να ακούσει. Άκου, αφεντικό. Παρτίδες με πρώην απαγορεύονται αυστηρά. Ωραία. Εμένα που δεν είναι πρώην μου, μπορώ να του κάνω παρέα. Αυτό είναι προδοσία! Πες τα, για να μην τα λέω εγώ! Όταν ένας ζευγάρι χωρίζει, οι φίλοι πρέπει να πάρουν θέση. Είσαι με αυτόν ή με εμάς. Γιατί καλέ, μαζί τον χωρίσατε. Συμπάσχω, λέμε. Εδώ υπάρχει πόλεμος. Και εσύ πρέπει να διαλέξεις στρατόπεδο. Δεν το ξέρω ότι είχα στρεβεί τώρα τη Ρόζα Λούξεμπουργκ. Μάρθα, μια χαρά τύπος είναι. Ντόμπρος και τίμιος. Αυτά τα δύο κυρίως. Πρόσεξε, Ευτύχη, με ξενύχιασες. Σκάσε, σταμάτα, θα μας πάρουνε χαμπάρι. Αφού είπες ότι δεν είναι κανείς στο σπίτι. Ναι, σε αυτό εδώ το σπίτι. Στα διπλανά όμως. Είναι και βαρύ το άτιμο. Έλα, έλα, έλα. Χώρα. Κάψε, ρε, κουτσά. Εγώ τα ωραία, κάψε, ρε, φυσικά. Αλήθεια, πεις να το κόψεις. Στο τσακ κρατήθηκα. Δεν θέλει πολύ ο άνθρωπος για να τρελαθεί. Κι εγώ γι' αυτό του τα πήρα τα ρούχα. Η αλήθεια τώρα θα λιθωρείς περισσότερο. Μη γελάς, με εκνευρίζεις. Να σου πω, είσαι σίγουρο ότι απλώς δεν την εξέταζε. Δεν είμαι ηλίθια. Μπορώ να ξεχωρίσω την εξέταση από το κουτούπο μου. Πώς μιλάω, Θεέ μου, σαν μαουνιέρης. Έχω χάσει τον εαυτό μου. Αμ' εγώ, μα να μου πει ότι είμαι καταπιεστική. Είμαι εγώ καταπιεστικός άνθρωπος. Κτίνος το κτίνος να μου λέει ότι είναι άρρωστος. Όλος ο κόσμος έχει να το λέει. Πόσο ανεκτική είμαι. Και τι υποφέρει που πάει με όλες αυτές. Αμάν μωρέ Βιολέτα, πια άλλο για το Χριστόφορο. Για μένα λέγαμε τώρα. Πότε έγινε αυτό, για μένα λέγαμε. Εντάξει, είπαμε για σένα, τα ακούσαμε, γελάσαμε, πάμε παρακάτω. Γελάσαμε, εγώ δεν βρήκα τίποτα αστείο. Ναι, γιατί είσαι πολύ συγχυσμένη. Αλλά κάπως αστείο ήταν. Στο κάτω-κάτω να σου πω κάτι. Με το Χριστόφορο είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Σε απατά κατά συρροή. Πάρ' το απόφαση. Ενώ με τον Πέτρο. Σταμάτα, μωρέ, με τον Πέτρο και με τον Πέτρο. Όλο με σένα θες να ασχολούμαστε, υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι γύρω σου. Ποιο είναι αυτό? Με συγχωρείς, είμαι ταραγμένη. Όχι, εμένα με συγχωρείς. Κι εγώ ταραγμένη είμαι. Μα να με χωρίσει για μια τούρτα. Γιατί δεν μου το βγάζεις από το μυαλό. Γιατί τούρτα με χώρισε. Μαμά, πόσες φορές θα το πούμε πια, δεν είμαι γκέι! Σας είδα και μου φωνάει σε μένα και μιλείς ψέματα! Έτσι έμαθα εγώ! Με το Μινά είμαστε συγκάτοικοι! Μινάς, αρχίζεις να ανοίγεσαι στη μανούλα. Μπράβο, μπράβο, Νίνο μου. Θα δεις, θα ξεπεράσω το αρχικό σοκ και θα προσαρμοστώ στην καινούργια πραγματικότητα. Δεν υπάρχει καινούργια πραγματικότητα. Μόνος μου μιλάω πια. Μου συνέβησαν πάρα πολλά. Πρώτον, έφυγες από το σπίτι. Έπρεπε να διαχειριστώ ότι με εγκατέλειψε ο γιος μου. Δεν ήξερα τι κάνεις, αν τρως, αν κοιμάσαι. Τώρα τακτοποιήθηκε. Έχεις δεσμό με το Μινά. Και ξέρω ότι εγώ δεν φταίω σε τίποτα. Εσύ φταίς που έφυγα από το σπίτι και ξεκόλα πια με το Μινά. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο προς το παρόν. Δόξα τω Θεώ. Θα τα πούμε όλα όταν φέρεις το Μινά και μου το γνωρίσεις. Τι πράγμα! Και δεν χρειάζεται να κρύβεστε πια. Τουλάχιστον όχι από τη μανούλα. Θα μου το γνωρίσει το συντομότερο δυνατόν. Λοιπόν, έλα, πήγαινε γιατί έχεις αργήσει το μάθημα. Άντε, αλέ! Λοιπόν, ένα σύ, ένα εγώ. Ένα σύ, ένα εγώ. Ένα σύ, ένα εγώ. Ένα σύ, ένα εγώ. Εντάξει, παιδιά, μια χαρά είμαστε. Έφυγα. Ευχαριστώ πολύ, γεια. Ω, πάπα, μας δουλεύεις. Γιατί? Εμείς μείναμε τέσσερα. Τέσσερις δεν είσαστε. Άντε, γεια χαρά.
Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να γνωρίσω τη μαμά σου. Θυμάστε το πρωί που βγήκαμε έξω με τον Ηράκλη. Θυμάμαι και. Μας πέτυχε τη στιγμή που μ' αγκάλιαζες και νομίζω ότι είμαι γκέι. Εσύ γκέι. Δεν είναι λίγο αστείο. Μόνο λίγο. Καλά τι φλήνει η μάνα σου, δεν βλέπει πως είσαι. Γιατί τι έχω. Τι έχεις κατά, χάλια είσαι, τι έχεις. Σιγά μην ήθελα εγώ να βγω με σένα. Γιατί, τι μου λείπει. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα είναι να πας να μιλήσεις τη μαμά και να της πεις ότι δεν είμαστε μαζί. Ρε Αντώνη, μήπως το παρατραβάς λίγο. Τι εννοείς. Ενώ Αντώνη μου, τι έχεις μεγαλώσει πια. Είναι καιρός να απογαλακτιστείς. Απογαλακτισμένος είμαι. Α, γι' αυτό ήρθε εδώ πέρα σαν τη βρεγμένη γάτα και μου ζητάς πιστοποιητικό τεστοστερόνης. Εγώ το μόνο που θέλω είναι να μην στεναχωριέται η μαμά. Αντώνη μου, αν θέλεις να πιστέψει η μάνα σου ότι είσαι άντρας, πρέπει να αρχίσεις να φέρεσαι σαν άντρας. Μάθε να λες και να όχι. Βάλε τα όρια σου. Μα. Μάκια, εδώ, γρήγορα, έλα. Τέλος, έλα, τέλος. Πάμε. Ου. Πάμε, προχώρα, κάτσε. Δεν έχεις μυϊκό τόνο, δεν το νιώθεις. Είσαι χωρίς μυϊκό τόνο. Τολμάς είσαι. Τολμά. Τώρα που είμαστε εμείς ελεύθεροι, πρέπει να είμαστε έτοιμοι και πάρα πολύ fit. Πίσω και μέσα αυτή τη βάρκα. Μέσα αυτή τη βάρκα μπροστά. Βάρα. Είμαι μοναχή μπροστά. Μοναχή. Και έχω μπροστά συντροφιά. Συντροφιά μου. Κάτασπρο. Πολύ ολευθεία. Πολύ. Έλα ρε φίλε, φτηνά την κλειτώσεις. Εντάξει, έχει και αυτή τα δίκια της. Είσαι όμως αδιόρθωτος. Τι να κάνω, έχει γεμίσει ο κόσμος πειρασμούς. Δεν μπορώ να αντισταθώ. Προσπάθησα. Δεν μπορώ. Εντάξει, δεν σκοτώνεσαι και στην προσπάθεια. Εντάξει, αλήθεια είναι, είμαι λίγο επιρρεπής. Προκύπτω εύκολα. Δεν μου λες, ο διευθυντής το εννοούσε. Υπάρχει πιθανότητα να σε διώξει. Άδικο θα έχει. Άσε που αν μου κάνει καταγγελία στον ιατρικό σύλλογο, δεν θα ξαναδουλέψω ποτέ. Τι έγινε, ρε παιδιά, πώς πάει. Τι κάνετε. Εμείς καλά είμαστε. Εσύ τι έχεις. Τι να έχω, μωρέ, τίποτα. Πήγα εκεί πέρα στην τράπεζα, πήγα να εισπράξω μια επιταγή και αποδείχθηκε πέτσιν. Έχει γεμίσει η αγορά κάλυπτες επιταγές. Το θέμα είναι ότι ο τύπος έδειχνε ότι είναι έντιμος και μου το έπαιζε και μεγάλος επενδυτής. Αλλά άφαντος. Αποδείχθηκε λαμόγιο. Ήταν πολλά τα λεφτά. Ας, δεν θες να ξέρεις. Πέτρο μου, συγγνώμη, όπως καταλαβαίνεις, σου είχα υποσχεθεί ότι θα σου δώσω όλα τα ενίκια του χρόνου μπροστά. Τώρα δεν μπορώ. Δεν μπορώ, έχω πρόβλημα, ζορίζομαι. Είσαι καλά, ρε, μην αγώνεσαι. Όχι, όχι, σε παρακαλώ, εμένα ο λόγος μου είναι συμβόλαιο. Πέτρο, θα σου δώσω τουλάχιστον το ενίκιο του μήνα, έτσι. Όχι, 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 σε παρακαλώ, κράτησε τα. Δεν υπάρχει περίπτωση, σε παρακαλώ. Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Εντάξει, αφού μένεις, τα παίρνω. Εγώ πάντως πείνασα. Λέω να παραγγείλω κινέζικο, θέλετε. Λοιπόν, έχω ιδέα. Θα πάω στο χασάπι να ξαναδοκιμάσουμε με τον μπάρμπεκιου. Τώρα είμαι πιο έμπειρος. Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραίο. Μ' αρέσει. Τι βλέπω. Α, σήμερα δεν φυσάει κιόλας. Μια χαρά. Θα πάμε πολύ καλά. Ρε παιδιά, τώρα που ερχόμουν εδώ στον κήπο, δεν είδα το ποδοσφαιράκι. Πού είναι το ποδοσφαιράκι, πού το πήγατε. Δεν το πήγαμε πουθενά. Δεν είναι έξω. Όχι, δεν είναι έξω. Λες να μας το κλέψανε. Πιθανόν το τακτοποίησε ο Μινάς. Τελευταία τακτοποίηση συνέχεια. Έχει γίνει χειρότερος από μένα. Πού να το πάει ολόκληρο ποδοσφαιράκι ο Μινάς, στο σιρτάρι. Αυτό θέλει ανθρώπους να το κουβαλήσουνε. Τουλάχιστον τέσσερις. Θα μας το κλέψανε. Πω, ρε, που φτάσαμε, ρε. Ρε, που έχει πάει πια αυτή η χώρα. Άλλοι κλέβουν από τους κήπους, σε άλλους πασάρουν πέτσιδες επιταγές. Παιδιά, έχω ένα γνωστό που είχε μια γνωστή που μπήκαν μέσα στον κήπο και τσικώσαν ολόκληρο το χλωοτάπιτα. Πρόκειται για κατάντια πια. Ρε. Παιδιά, κάπως πείνασα. Οι άλλοι δύο που είναι. Δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω με διέλυση. Πω, για τίποτα δεν είσαι, ρε παιδάκι μου, για τίποτα. Ούτε 10 λεπτά δεν έκατσε στο όργανο. Μπράβο, Αντωνάκη, 10 λεπτά έκατσε στο όργανο. Βλέπω ανακάλυψες την πραγματική σου φύση. Ιδίες, αηδίες. Μια χάρη του ζήτησα και βάλθηκε να με κάνεις βατζενέκια. Είπαμε, θα γίνεις άντρας. Παιδιά, μας διαφεύγει κάτι εδώ πέρα. Μας είδε η μαμά του να μιλάμε το πρωί και πιστεύει τώρα ότι ο γιος της είναι γκέι. Γιατί δεν είναι. Πάλι αηδίες. Και τώρα θέλει να πάω να την πεις ότι δεν είναι. Κάνε και εσύ το ψυχικό, δεν βλέπεις τη μούτρα έχει κατεβάσει. Καλά, θα δω. Τι θα μαγειρέψουμε. Δεν υπάρχει τίποτα στο ψυγείο. Θα παραγγείλουμε κινέζικο. Έλα μωρέ συνέχεια μετά. Ετοιματζίδικα. Θα τρώμε συνέχεια ανθυγίνα. Πες τα ρε ευτύχη. Τα λέω, δεν τα λέω. Λοιπόν, παιδιά, θα πάω εγώ στο σούπερ μάρκετ και θα ψωνίσω. Θα κάνουμε μια λίστα. Πάμε. Ωραία. Ξεκίνα, γράφε. Ψωμί. Γάλα. Πιο γρήγορα. Βούδυρο, μέλι, δημητριακά. Ναι, αυτά είναι για το πρωινό μόνο. Λοιπόν, γράφε. Baby potatoes, κρεμμύδια, baby carrots, μαρούλι, iceberg, λόλα, μπρόκολο. Μπρόκολο. Όχι μπρόκολο, όχι μπρόκολο. Δεν μ' αρέσει και βρωμάει. Θα το φας, έχει βιταμίνες. Θα το φας, είναι αντιοξειδωτικό. Μίλησε και επιστήμη. Zip it. Επίσης, γράψε λίγη γκορκοντζόλα, παρμεζάνα ένα κομμάτι, γράψε προσούτο, πατέ ελιάς, τρούφα αν βρεις. Και επίσης σολομό άγριο. Ναι, μην ανησυχείς, θα του βάλω εγώ τις φωνές και θα γριέψει. Λοιπόν, μπισκότα σκέτα. Μπισκότα πραλίνα, μπισκότο φράουλα. Επίσης θα ήθελα τις καραμελίτσες τις κόκκινες τις μαστιχωτές με το λευκό το περιτύλιγμα που γράφουν Τσάρλεστον. Επίσης θα ήθελα τις στρογγυλές τσιχλόφουσκες. Τι, το γλυφιτζούρι που σφυρίζει, όχι.
Λοιπόν, λοιπόν, παιδιά, τέλος. Θα πάρουμε και χαρτικά, απορριπαντικά, καθαριστικά, όλα αυτά. Λοιπόν, έτσι όπως τα βλέπω όλα αυτά, εγώ τώρα με έναν πρόχειρο υπολογισμό, πρέπει να βάλουμε από 100 ευρώ ο καθένας. Για όλο το μήνα, φαντάζομαι. Ναι, ναι, φυσικά. Λοιπόν, αυτά είναι από μένα. Εγώ σου δίνω αυτά. Άρα και από μένα. Και από μένα. 150, 200, 250, 300, 350, 400. Ορίστε τα λεφτά. Πάρ' τα. Πού τα βρήκες τα λεφτά, Ευτυχή? Τι σε νοιάζει, εσύ τα λεφτά δεν ήθελες. Ορίστε σου, πάρ' τα. Θέλω να ξέρω από πού είναι. Δεν έχω καμία όρεξη να με κυνηγάνε. Έλα ρε Μάρθα, σε παρακαλώ, γιατί σ' αρέσει να με προσβάλλει συνέχεια. Αφού βλέπεις είμαι πεντακάθαρος. Σιγάρε καημένος, αδικήσαμε. Και συγγνώμη, το σπίτι που μένεις, πώς το πληρώνεις? Εσύ δεν είχες ούτε για ταξί μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα. Ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που εκτιμούν τις ιδέες μου. Μη μου πεις ότι βρήκες επενδύτη για αυτό το κλαμπ, το Πίνακολάντα. Κούμπα Λίμπρε λέγεται. Ναι, και όσο και αν δεν το πιστεύεις, βρήκα επενδυτή. Τον έχω βρει. Ευτυχή, σε ξέρω πάρα πολύ καλά για να το χάψω. Κάποια κομπίνα έχεις κάνει πάλι. Έλα ρε Μάρθα, τι είναι αυτά που λες? Πάντα τέτοια ήσουνα. Ποτέ σου δεν πίστεψες σε μένα. Δεν με ενθάρρυνες ποτέ για κάτι. Αυτό ήταν το παράπονο μου. Ναι, κυρία μου, όσο και αν δεν το πιστεύεις, το όραμά μου θα γίνει πραγματικότητα. Σε λίγο καιρό, το μεγαλύτερο ιδιωτικό κλαμπ της πόλης θα είναι γεγονός. Το Κούμπα Λίμπρε. Αν θες κανένα βραδάκι, παίρνω να πιεις ποτό, κερνάει το κατάστημα. Άσε, μην ξοδεύεσαι για χάρη μου. Es la historia de un amor. Es la... Ωε, τίμα. Άστο ρε αγάπη μου, μπορώ να πεινάει. Θα πάρω κι άλλο ένα και μετά. Πάει καλά. Σικάγο πέρα μου, στραβωμάρα, δεν βλέπεις που πας. Εγώ είμαι στραβή, εσύ ήρθες και έπεσες πάνω μου. Για πρόσεχε πώς μου μιλάς, έλα, μη σου στράψω καμία. Τι είπες ρε? Την κοπέλα μου. Κοπέλα. Κοπέλα είναι αυτό, δεν το κατάλαβα, με πέρδεψε. Άι, μαζέψετε από εδώ πέρα την κότα που δεν βλέπει που πάει. Για ξανά πες το αυτό. Ναι, άντε φευγάτε ρε. Άστον αγάπη μου, πάμε να φύγουμε. Τι έγινε, σου κάνει πλάτες να φύγεις, κοτούλα. Κοκοκοκοκο. Από πού την ψώνησες ρε, από το Βόγια? Φοράει και τα κούνια η τάπα για να ψηλώσει. Τι τα φοράς, μωριά, που δεν βλέπεις που πας? Αφού δεν μπορεί να σταθείς. Άστον αγάπη μου, είναι τρελό. Άστον αγάπη μου, άστον αγάπη μου. Να μας κλέψουνε ρε σήμερα μεσημέρι. Ξητρία. Για δυνατόν ρε. Πώς το παίζεις έτσι μωρέ? Μας σηκώσαν ολόκληρο ποδοσφαιράκι κανείς, δεν τους είδε, γείτονες. Οι γείτονες δεν γνωρίζουν εμάς καλά καλά, θα γνωρίζουν τους κλέφτες. Για, πάλι καλά που δεν ήμασταν εδώ, το φαντάζεστε? Γιατί έπαθα, για να κάτσω, να κάτσω. Έλα, 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 τι άλλο θα ζήσω σήμερα. Πώς σε χτύπησε, τι έγινε? Θες ένα νεράκι? Όχι, πιάσε μια μπύρα. Μια μπύρα. Ρε παιδιά, ο κόσμος πάει από το κακό στο χειρότερο. Έχουν, σιγά, 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 παιδιά, πονά. Εκεί έξω είναι πολύ άγρια τα πράγματα. Κάτσε ρε παιδί μου, πού πονάς, πες, πού πονάς. Να πάμε στο νοσοκομείο. Όχι, 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 παιδιά, μην. Εντάξει, θα το καταφέρω, αφήστε. Έλα, έλα, πες μας τι έγινε. Παιδιά, τι να σας λέω. Παιδιά μου, ότι πέσανε δύο ταγλαράδες εκεί πέρα και με στριμώξανε σε μια γωνία. Έρχεται ο ένας και μου λέει, τα λεφτά σου ή τη ζωή σου, ρε. Του λέω, ρε αδερφέ, τα λεφτά δεν είναι δικά μου. Τα πήρα από τους άλλους για να πάω να ψωνίσω στο σούπερ μάρκετ. Χαίστηκα, μου λέει ο άλλος, και μου βγάζει ένα μαχαιρινά, τόσο με το συμπάθειο. Τι να κάνω, παιδιά, κι εγώ αναγκάστηκα να τους δώσω ότι είχα. Αχ! Τι να κάνω κι εγώ, αναγκάστηκα να του δώσω ότι είχα στις τσέπες, παιδιά, τα έδωσα όλα. Και το μάτι? Το μάτι. Το μάτι. Α, το μάτι, παιδιά, το μάτι με σαπάκιασαν στο ξύλο, παιδιά, γιατί φοβήθηκαν, φυσικά σιγά, φοβήθηκαν να μην τους ακολουθήσω. Πήγα κι εγώ μέχρι το τμήμα, ρε παιδιά, γιατί έχω ένα γνωστό που έχει ένα γνωστό εκεί πέρα, να δώσω κατάθεση, αλλά τι, σιγά μην τους πιάσουνε, τρέχα γύρευε τώρα. Τι έπαθε σήμερα, ρε φουκαρά, τη μία επιταγή την άλλη αυτό? Άσε, παιδιά, μας κλέψαν και το ποδοσφαιράκι. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά, τι κοινωνία είναι αυτή, πού ζούμε, ρε παιδιά, σε τι κόσμο? Σιγά, σιγά, σε τι κόσμο μεγαλώνουμε τα παιδιά μας? Αχ, παιδιά, συγγνώμη, μου τα πήραν όλα. Δεν μπόρεσα να ψωνίσω από το σούπερ μάρκετ. Μη στεναχωριέσαι, βρε Ευτύχη. Είδαμε που αργούσες και φάγαμε κινέζικο εμείς. Φάγατε κινέζικο? Φάγαμε κινέζικο. Αφήσατε τίποτα σε μένα? Γιατί έξω με αυτή την ταραχή που πήρα, κάπως πείνασα. Πρέπει να έχει μείνει λίγο ρύζι. Α, έχει. Εντάξει, θα πάω. Θες να σου φέρουμε? Όχι, όχι, όχι. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Παιδιά,
Δηλαδή, πω, πω. Πω, τι έπαθω άνθρωπος. Δεν τον βρήκε από το μαύρο. Πας να ψωνίσεις και να σε... Ναι. Πάντα συνεχίστε. Έλα, μαμά. Τι κάνεις, Δινάκη μου, έφαγες. Όλα, όλα καλά. Τι έφαγες, ήταν ωραίο. Ωραίο ήταν, θες κάτι άλλο. Ναι, να μου πεις πότε θα γνωρίσω το αγόρι σου. Πότε θα τον γνωρίσεις. Μαμά, αφού σου εξήγησα ότι δεν... Κανόνισέ το για αύριο. Το γοργόν και χάρη να έχει. Εντάξει, Νινάκη μου. Και να βουρτσίζεις καλά τα δόντια σου. Ναι, εντάξει. Παιδιά, έχει ένα γουαντόν μέσα. Α, τύχη, τύχη. Συγγνώμη. Κόρη μου. Τι έγινε ρε, πολύ κίνηση έπεσε σήμερα. Έλα, Τζίνα μου. Φαδέρ, πεινάω. Η μαμά δεν είναι εδώ και δεν έχει μαγειρέψει. Γιατί δεν φτιάχνεις κάτι. Βαριέμαι. Τι βαριέσαι, παιδί μου. Ρε μαμά, κλείσε, είπαμε τώρα. Να παραγγείλεις. Δεν θέλω, θέλω μαγειρευτό. Να παραγγείλεις, μαγειρευτό. Τι θέλεις, να έρθω εκεί να σου μαγειρέψω. Δεν ξέρω, ρε μαμά, θα το δούμε για αύριο. Δεν στο υπόσχομαι. Τι θες, βρε Τζίνα μου. Γιατί δεν απαντά η μαμά στο τηλέφωνο. Δεν ξέρω, θα τη τηλεφωνήσω κι εγώ. Εσύ να παραγγείλεις. Μην μείνεις νηστική. Εντάξει, μαμά, είπαμε, γεια. Άκουσες τι σου είπα. Καλά, θα πάρω πίτσα. Είναι μαγειρευτό η πίτσα. Τζίνα. Τζίνα. Ούτε αυγό δεν ξέρει να βράσει η κόρη σου, ε. Μα την έχουμε καλομάθει, είναι μοναχοκόρη. Καλά η μητέρα της που γυρνάει. Ο Χριστόφορος είναι αυτό. Αυτός ο άνθρωπος έχει πολύ θράσος. Μην απαντήσεις, μην απαντήσεις. Βέβαια. Τι θες? Μπορείς σε παρακαλώ να μου πεις που γυρνάς όλη μέρα. Όπου θέλω. Λογαριασμό θα σου δώσω. Ακούω φασαρία, πού είσαι? Τι θες, θες κάτι άλλο? Το παιδί είναι μόνο του στο σπίτι νηστικό. Μπού! Τώρα σε πήρε ο πόνος για το παιδί. Τόσα χρόνια που πήγαινες με τη μία και με την άλλη. Ενδιαφέρθηκες ποτέ για το παιδί? Τώρα τι είναι αυτό που κάνεις, μου λες? Να μην σε νοιάζει, δεν σε αφορά. Το κλείσε. Για δες τη Βιολέτα που κάνει την επανάστασή της. Τώρα εσύ με ποιον είσαι? Μπορεί πως ήμουν λιγάκι απότομη και λίγα του είπες. Έλα, για μας. Για μας. Αυτά είναι από το μαγαζί. Τι καλή. Ευχαριστούμε πολύ, Μάρθα. Κανένα νέο από το άντρο της Ακολασίας? Μου το θύμισες τώρα, είχα αρχίσει να το ξεχνώ. Να ρωτήσω κάτι. Ξέρετε πόσο τα νοικιάζουν τα δωμάτια? Γιατί, θες να πας εκεί? Τα πάλι. Όχι. Μάρθα, από περίεργη ρωτάω. Τώρα έρχομαι. Άντε, θα τα πούμε σε λίγο. Πιείτε, πιείτε. Κατερινά. Νομίζω ότι έχω ζαλιστεί λιγάκι. Εντάξει, μην πίνεις άλλο, Λέστα. Πω πολύ σαν κακιά αυτός από τον μπαρ. Έχει ξεστραβωθεί να κοιτάει, παιδί. Μην πίνεις, λέμε τώρα. Ό,τι θέλω θα κάνω. Εγώ σήμερα γιορτάζω την ελευθερία μου. Πού θα μου πει εμένα για το παιδί? Ξέρει αυτός πως μεγαλώνουν τα παιδιά ήταν ποτέ και συνέχεια έλειπε. Είχε όλο δουλειές. Τώρα ξέρουμε τι δουλειές είχε. Χες τον, μωρέ, θα βρεις άλλον. Βέβαια και θα βρω άλλον. Και θα τον βρω τώρα. Έτσι, μπράβο. Τι τώρα, τώρα, τώρα. Ναι, τώρα, τώρα, κάπου θα υπάρχει κάποιος. Κάτσε ρε, παιδί μου, κάτω. Τι βιάσουνε κι αυτοί. Και αύριο μέρα είναι. Να σου πω, να σου πω λίγο. Μην πεις ότι είσαι χωρισμένη. Δεν κατέρα, παιδιά είμαστε. Γεια. Γεια. Μόνος? Ως τώρα, ναι. Και από εδώ και πέρα? Ελπίζω όχι. Κι εγώ. Ελεύθερος? Χωρισμένος. Λογικό είναι. Εννοώ ότι κι εγώ. Τόπα. Όχι, είσαι πολύ τυχερός. Ναι, μωρέ, ναι. 5-2-5-0. Θυμώσαμε. Άντε, ρε. Θυμώσαμε. Πάλι καλά που δεν σπάσαμε κανένα τζάμι. Να σας πω λίγο, έτσι που έχουμε ζεσταθεί τώρα, που έχουν ανάψει τα αίματα. Πάμε μία από το charm να έρθουμε στα ίσια μας. Πολύ ωραία ιδέα, ρε. Καλά, ρε, θα βγούμε τέτοια ώρα. Γιατί τι ώρα βγαίνεις για ποτό, εσύ? Καλά, στην επωνεμένη ιστορία, θα σε αναλάβω εγώ. Ρε, εσύ, φίλε, να σου πω. Έχεις τίποτα που να τρώγεται, γιατί το ρίζει δύο χόρτα. Σα καθόλου δύο πουχές αφήσατε. Ναι, ρε, από όλα έχουμε. Πάμε να φύγουμε, έλα, 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 γρήγορα. Πω, παιδιά, παιδιά, αν δουλεύει η Μάρθα εκεί πέρα, μην τη πείτε τίποτα για τη ληστεία, δεν θέλω να ανησυχήσει. Έχεις δει το πρόσωπό σου σε καθρέφτη? Θα το ποδόσφαιρο. Μην ανησυχείς, θα το παλώσω εγώ. Με τι ασχολείσαι? Με το παιδί, με το παιδί, όχι μόνο με το παιδί, ασχολούμαι με διάφορα άλλα πράγματα.
Δηλαδή, πάω για ψώνια, μαγειρεύω. Μ' αρέσει πάρα πολύ η μαγειρική. Έτσι, μ' αρέσει πιο ψαγμένη κουζίνα. Σκέφτομαι να αρχίσω μαθήματα ομοφαγία. Ομοφαγίας. Για τα ταξίδια, μ' αρέσουν τα ταξίδια πολύ. Με τον πρώην άντρα. Όχι, πάλι το είπα. Δεν έπρεπε και θα με μαλώσει η Κατερίνα. Η Κατερίνα είναι φίλη μου. Χρόνια πολλά. Και καλά Χριστούγεννα. Να πατήσει εμένα, βρε, είναι δυνατόν να έχεις το σπίτι σου να σε περιμένει το φιλέτο και εσύ να πας να φας σουβλάκια. Πήγα πάρα πολύ καλά για μετά από 18 χρόνια. Ναι, καταφυσικά έχω μείνει έκταμβη. Μην κάθεσαι, σήκω, πάω να φύγουμε. Θα σε με χτυπήσει το παπούτσι. Πολύ ωραία. Μινά, τα ποτά είναι κερασμένα, έτσι. Δεν θα φύγουμε. Δεν πάμε πουθενά. Πώς από εδώ, κορίτσια. Α, εμείς ερχόμαστε πάρα πολύ συχνά. Εσείς πώς από εδώ, αγόρια. Πώς το εδώ χαζολογάς και έχεις αφήσει το παιδί μόνο του νηστικού στο σπίτι, ε? Να φύγετε, εμάς εδώ είναι το στέκι μας. Τώρα θα γίνει και δικό μας στέκι. Το μαγαζί είναι του Μινά. Ναι, και τα ποτά είναι δωρεάν. Εμείς ήρθαμε πρώτες. Παιδιά, αν υπάρχει πρόβλημα, να φύγουμε. Να μα κάτε εσύ, ρε. Δεν έχουμε να πάμε πουθενά. Ούτε εμείς. Εντάξει, όλοι χωράμε. Αποκλείεται. Βάλε μια σειρά ακόμα, έλα τώρα, βάλε. Δεν μου λες τι γίνει τώρα, εδώ θα είναι αυτές. Δεν πάω να πιούμε ένα ποτό με την ησυχία μας. Έλα ρε παιδάκι μου, άσες να κοιτάνε όσο θέλουν. Όχι ρε, ιδιοκτήτης είσαι. Δεν πάω να βάλεις μια ταμπέλα στο μαγαζί που να λέει απαγορεύονται οι ενοχλητικές πρώην. Εντάξει, έλα θα βάλω αύριο. Πάμε τώρα, πάμε. Λοιπόν, εγώ αυτό δεν το πίνω, βρωμάει πάρα πολύ. Κλείσε τη μύτη σου. Θες να απογαλακτιστείς, θες. Πιες. Εάν το πιω, θα μου κάνεις τη χάρη. Όχι. Πάντως, η ενοχλητική πρώην σου πολύ όμορφη γυναίκα. Κάτσε να αρχίσει την κρίνια και θα σου πω εγώ. Βάλε άλλα δύο. Κοίτα πως την κοιτάει ο Χαρχαρία. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, και αυτή δεν πάει πίσω. Αυτή παιδί μου κουνιέται, πάει από εδώ, κουμπάει από εκεί. Κονσομασιόν κανονική, την έχω καταλάβει εγώ. Το παίζει αθώο, αλλά δεν είναι. Είναι έτοιμη να κάτσει στον πρώτο που θα της την πέσει. Αυτός ο πρώτος θα είναι ο Χριστόφορος τον κερατού. Αμάντα, παιδιά. Μισό λεπτό. Give you a briefing about the institution. All I know is it's a mental hospital. For the criminally insane. We take only the most dangerous, damaged patients. Oh, I'm listening to the mental hospital can manage. Yeah. Who's here? Έλα, αγάπη, Μανούλα είμαι. Κοιμάσαι. Ε? Άμα κοιμάμαι, πώς σου μιλάω. Με ξύπνησες. Α, συγγνώμη, έλα, ξανακοιμήσου. Δεν θα αργήσω. Έλα, φιλάκια πολλά. Άστο εκεί που ήτανε. Αυτό δεν το βλέπεις. Το βλέπω. Έχεις πρόβλημα. Εσύ θα έχεις. Θα πω στη μαμά ότι ξενύχτησες στην τηλεόραση. Αφού και εσύ το έκανες. Όχι, εγώ κοιμήθηκα στην ώρα μου. Ποιο λες να πιστέψεις, μαμά. Έλα. Το φτάβουν σε αυτό. Δεν αγαπάμε, έλα. Τι έπαθες εσύ. Έπεσες πάνω σε κανένα μεγάλο επενδυτή. Με συγκινεί το ενδιαφέρον σου, Μάρθα, αλλά όχι. Έπεσα πάνω στην πόρτα. Στην πόρτα. Πολύ βαρύ χέρι έχει αυτή η πόρτα. Και δεν μου λες, τι θέλεις εδώ. Δεν έχουμε πει να μην έρχεσαι στην δουλειά μου. Δεν κατάλαβες, τώρα αλλάξανε τα πράγματα. Μα... Εγώ με τον ιδιοκτήτη είμαστε κολλητοί. Να δω μέχρι πότε θα είσαι. Με τον καλό λόγο στο στόμα η γυναίκα σου. Η πρώην γυναίκα μου. Μπράβο, σε αυτό θα πιούμε, παιδιά. Στο πρώην. Η πρώην.
Συγγνώμη. Με συγχωρείς. Εγώ συγγνώμη, εντάξει. Ναι, μια χαρά. Κόπηκες. Όχι, εγώ όχι. Εσύ εντάξει, καλά. Ναι, κι εγώ, μια χαρά. Ο οδηγός έχει πάρει μαθήματα από τον Χριστόφορο. Συγγνώμη και πάλι. Δεν πειράζει, συμβαίνει αυτό. Πάω να φέρω να καθαρίσω. Το όνομά σου είπαμε. Δεν είπαμε. Ωραία, να πούμε τώρα. Δανάη. Πέτρος. Γεια σου, Πέτρο. Γεια. Και επίσημα πια, Δανάη, συγγνώμη για το ατύχημα. Δεν πειράζει. Σίγουρα δεν μπορώ να βοηθήσω κάπου. Ναι, να συνεχίσει να πίνει το ποτό σου και να βγάζει και φλάσου τη τρίβη. Μπράβο, παιχταρά μου, την μπάλα πέσει. Τι παιχταρά, ρε. Χάλια την έκανα την κοπέλα, πρέπει να τα έχει πάρει μαζί. Εγώ δεν είδα παρμένη, το αντίθετο θα είναι. Λες, ε. Να τον ακούσω μας τώρα. Τι έγινε, Κατερίνα. Εδώ θα μείνετε, δεν καταλαβαίνω τι ενοχλείτε. Αν προσπαθείς να με κάνεις να ζηλέψω, θέλω να σε ενημερώσω ότι χάνεις το χρόνο σου. Κατερίνα, τι θες. Εγώ τίποτα. Εσύ θες κάτι, αλλά σε βλέπω να μένεις με τη γλύκα. Εγώ λέω να σταματήσεις να πίνεις γιατί έχουν κοκκινήσει τα μαγουλά σου και δεν ξέρεις τι λες. Και εγώ λέω να σταματήσεις να την πέφτεις σερβιτόρα γιατί δεν έχεις καμία τύχη. Με προκαλείς. Εσύ προκαλείς. Τα εμφράγματα εγκεφαλικό, ξέρεις αυτήν την ηλικία που είσαι. Ευδοκιμούν. Μη μασάς, επίτηδες θα λέει να σου ρίξει το ηθικό. Συγγνώμη. Γεια σου και πάλι. Γεια σου. Τώρα, έχω βγάλει φλάσ, έχω κοιτάξει οι καθρέφτες. Τι ώρα σχολάς? Την ώρα που πηγαίνουν για ύπνο οι πελάτες. Α, καλό. Δεν βγαίνω με πελάτες. Και σε παρακαλώ πολύ γύρνα στην παρέα σου γιατί θα με μαλώσει το αφεντικό. Το αφεντικό είναι φίλος μου. Ωραία. Τότε θα με μαλώσει ο φίλος. Ωραία. Θα μου δώσεις τηλέφωνο σου? Όχι. Το mail σου? Όχι. Facebook, Twitter? Όχι και όχι. Τη διεύθυνσή σου? Σίγουρα όχι. Ωραία, δεν έχω κάτι άλλο. Στέρεψε, αυτό ήταν. Συμβαίνουν αυτά. Τώρα σε παρακαλώ πολύ να με αφήσεις ήσυχη γιατί πρέπει να γυρίσω στη δουλειά. Ωραία, μην ανησυχείς. Θα σε αφήσω στην ησυχία σου. Για την ώρα. Με τον άντρα μου, μωρή, θα σε ξεχωριάσω. Από ώρα, Κατερίνα μου, μεσημέριασε. Τα παιδιά! Τα πήγα εγώ σχολείο, μην ανησυχείς. Πάρε και αυτό και τον πονοκέφαλο. Το κεφάλι μου, ευχαριστώ. Θα σπάσει το κεφάλι μου. Τη σερβιτόρα σε έχει σπάσει ήδη. Φρόντισες εσύ γι' αυτό. Τι έγινε, δεν θυμάμαι τίποτα. Ήπιαμε πολύ, τη σκότωσα. Περίπου. Τελευταία στιγμή σε σταματήσαμε. Φιλενάδα, σε τρόμαξε το μάτι μου. Τι σε ξανδεί έτσι. Τι να κάνω, δεν μπορώ να είμαι πάντα τέλεια. Κάνω κι εγώ λάθη. Σπάνια, αλλά τα κάνω. Πόσο να αντέξω άνθρωπο. Χάπι. Mm-hmm. Έλα. Ωραία. Τώρα μήπως να πάρεις και τον Πέτρο να του ζητήσει συγγνώμη. Τρελάθηκε. Είσαι με τα καλά σου. Εγώ θα ζητήσει συγγνώμη, όχι αυτός. Και μάλιστα θα έρθει παρακαλώντας κιόλας. Μπράβο, αυτοπεποίθηση. Τώρα γι' αυτό έχεις έτσι κάποια έγκυρη πληροφορία ή απλά ένστικτο? Θα φροντίσει γι' αυτό ο μπαμπάκας μου. Μα κύριε Μάκρη, με ξέρετε τόσα χρόνια. Δεν θα βρείτε καλύτερο επενδυτικό σύμβουλο. Ξέρω όλες τις ανάγκες της εταιρείας σας. Ωραία, ωραία. Μέχρι χθες ήσασταν θετικός από τη συνεργασία. Σήμερα τι άλλαξε? Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Στα κομμάτια εσύ. Τι έγινε, αδερφέ? Προβλήματα με τη δουλειά? Έφυγα από τη δουλειά. Τα φρόντιξα και έφυγα. Είχα κάποιους εξωτερικούς πελάτες, αλλά την κάνουν ένας μετά τον άλλον. Πολύ περίεργο. Τι έγινε, λόγω κρίσης? Πολύ φοβάμαι λόγω του πεθερού μου. Και γι' αυτό, ρε. Θα το πληρώσεις ακριβά αυτό το χωρισμό. Ναι, με τι θα το πληρώσω, δεν ξέρω. Έφυγα από την εταιρεία του για να δουλέψω ελεύθερος επαγγελματίας, αλλά δεν έχει μείνει ούτε ένας πελάτης. Ελεύθερος επαγγελματίας? Είσαι με τα καλά σου. Θα σου τα φάει όλα η εφορία. Πιες καφεδάκι. Αφού και σου λέω. Δεν θα σ' αφήσω. Δεν πρόκειται να σ' αφήσω εγώ. Μα τι να κάνω, ρε, πρέπει να βγάλω λεφτά. Λεφτά? Αγόρι μου, είσαι πολύ τυχερός. Βρήκες τον άνθρωπό σου. Αυτή την εποχή στείνω μια νέα επιχείρηση. Ένα όνομα θα σου πω. Κούμπα Λίμπρε. Το ποτό. Θα έχει και ποτά. Θα είναι ένα πριβέ κλαμπ μόνο για κυρίες της καλής κοινωνίας, αν με πιάνεις. Δεν σε πιάνω. Ναι, κοίταξε. Θα έρχονται αυτές οι κυρίες της καλής κοινωνίας να πιούνε το ποτό τους και γύρω τους θα είναι κουβανοί ταγλαράδες να τους χορεύουν και να τους κάνουν παρέα. Τι κουανοχής θες να ανοίξεις? Σε παρακαλώ. Με πληγώνεις. Πώς το λες έτσι? Σου λέω πριβέ κλαμπ.
Ξέρεις από κυρίες της καλής κοινωνίας, ε? Έχω ένα γνωστό που έχει ένα γνωστό που έχει σεξό. Αυτές οι μεγαλοκυρίες είναι οι καλύτερες πελάτησές τους. Τα κουμπάνε χοντρά. Κατάλαβες, φαντάσου τώρα αυτές να πίνουν το ποτό τους και γύρω τους να υπάρχουν και οι κουβανοί να τους κάνουν παρέα. Και εμένα τι με θες, σου περνάω εγώ για κουβανός. Ε? Απ' την Άρτα δεν είσαι. Ναι. Όχι, όχι, άστο. Εσένα σε θέλω για να στήσουμε μαζί τη δουλειά. Κατάλαβες, εσύ τα βάλεις στο κεφάλαιο και εγώ την υλοποίηση. Και τα κέρδη 50-50. Ποιο κεφάλαιο, ρε, σου λέω, δεν έχω δουλειά. Μην ανησυχείς, το έχω σκεφτεί και αυτό. Θα βάλεις υποθήκη το σπίτι. Αυτό το σπίτι. Αυτό είναι θεία μου. Μην ανησυχείς, το έχω σκεφτεί και αυτό. Έχω ένα γνωστό που έχει ένα γνωστό συμβολιογράφο και το σπίτι θα περάσει στο όνομά σου. Άστο, άστο. Άστο, ρε, ευτύχη. Δεν είμαι άνθρωπος σου. Ναι. Πάντως, αν ο μετανιώσεις, εδώ θα είμαι εγώ. Ξέρεις που θα με βρεις. Ξέρω που θα σε βρω. Προς το παρόν πάω στο Χριστόφορο γιατί μου έχει κανονίσει ραντεβού με τον διευθυντή της κλινικής του. Κάτσε, ρε, μην φεύγεις έτσι. Πιες μια γουλιά, πιες το καφεδάκι σου. Φαγώθηκες, ρε, φαγώθηκες. Λίγο αλατάκι, κάνει καλό, ανεβάζει την πίεση. Άντε, αγόρι μου, άντε. Και αν το μετανιώσεις, εδώ είμαι εγώ, έτσι. Άρε, όλες οι μεγάλες ιδέες πάνε χαμένες σε αυτή τη χώρα. Ήταν ανάγκη να κρεμόμαστε ανάποδα τώρα σαν τις μαϊμούδες. Γυμναστική σου φτιάχνει τη διάθεση. Δεν βλέπω να έχει πολλά αποτελέσματα. Και σου σηκώνει και το κουπό. Ναι, ναι, ναι. Εμένα μου κατεβάζει το αίμα στο κεφάλι. Πω, πέφτω, πέφτω, πέφτω! Καλέ, δεν πέφτεις. Μην κουνιέσαι, μην κουνιέσαι. Μην κάνεις απότομες κινήσεις. Συγκεντρώσου. Αφανεγιά μου, ζαλίζω εδώ, μωρή, γιατί είναι εγκεφαλικό. Έλα, μωρή, σταμάτα, ζαλίζομαι. Την είδες την άλλη πως τον έχει. Ναι, εντάξει. Από μούρη μάπα, αλλά όλα τα άλλα τα έχει. Στο Θεό τα έχει, έτσι θα γίνω κι εγώ. Τι λες, μωρέ, που τις ρίχνεις 10 χρόνια και έχεις κάνει και δύο παιδιά. Είναι δυνατόν σπίτι ο σκυλιά να είναι στη θέση τους. Γιατί νομίζω ότι έχει πλουτίσει ο Χριστόφορος, ε? Άμα ήταν με λίγη γυμναστικούλα να ήταν όλο όπως παλιά. Αυτό είναι, δεν του αρέσω πια γιατί έχει χαλάσει το σώμα μου. Αλλά τι μου λείπει να κάνω. Στήθος μου λείπει, την είδες την άλλη χθες πως ήτανε. Είχε ένα ζωή να πούμε μέχρι απέναντι το είχε. Αυτό μου λείπει, στήθος. Ξέρεις, στους άντρες αρέσει πολύ το στήθος. Πώς θα το φτιάξεις, παιδί μου? Θα πάω στο Χριστόφορο. Τι τον έχουμε τον πλαστικό μες στα πόδια μας? Αν δεν τον έχουμε μες στα πόδια μας πια. Τόσα χρόνια το είχα σκεφτεί, αλλά τώρα για να σώσω εγώ το γάμο μου θα το κάνω. Αυτό είναι. Πάω. Τώρα. Εντάξει, δεν έβαζα τίποτα. Το πόδο την εξτρίψω. Πού είσαι, Κατερίνα? Άμα τον δεις με άλλη, στείλε μήνυμα, ναι! Δεν άργησα, ε! Δεν ξέρω, δεν μετρούσα και τα λεπτά. Ναι. Ή τα κάνει τα γόρι μου. Μια χαρά είναι, μια χαρά. Πάγαμε το πρωινό μας, πήγαμε βόλτα. Εσένα, ναι, λέω, Μινά. Αχ, σε παρακαλώ πολύ, Άγγελε. Δεν είμαι το αγόρι σου. Όφου, Παναγία μου, Μινά, μην το λες αυτό για να με σκοτώνεις. Πώς μπορείς και είσαι τόσο σκληρός μαζί μου? Δεν είμαι σκληρός, ειλικρινής είμαι. Είπα τέρμα και το εννοώ. Και γιάντα δεν λες που υπάρχει άλλος Μινά αφού είσαι τόσο ειλικρινής, ή τα φοβάσαι? Γιάντα και γιάντα, μωρέ. Άγγελε, ρέμισε. Πάρε τον Ηρακλή και φύγε να τελειώνουμε. Δεν πηγαίνω πουθενά. Έπα, θα μείνω μέχρι να μου πεις ποιος είναι. Γεια σας. Μαμά, από εδώ ο Μινάς. Ο φίλος που μένει μαζί μας, Μινά η μητέρα μου. Τόνι, δεν μου έχεις πει ότι έχεις μια μαμά τόσο νέα και τόσο όμορφη. Τώρα κατάλαβα από πού πήρες. Ευχαριστώ. Και πάρα πολύ κομψή. Ασχολείστε με τη μόδα. Όχι, απλώς φροντίζω να είμαι πάντα ενημερωμένη. Ωραία, δεν αφήνουμε τώρα τις ευγένειες. Μινά, τι είπαμε? Τι είπαμε? Ότι θα πεις κάτι στη μαμά. Α, ναι, 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 ναι. Κυρία Ιουλία μου, εγώ με τον Αντώνη είμαστε ζευγάρι. Έχουμε μια πολύ όμορφη σχέση. Γεια σου, Χριστόφορε, τι γίνεται? Γεια σου, Κατερίνα, πώς από εδώ? Χριστόφορε, το πήρα απόφαση. Θα κάνω πλαστική. Τι πράγμα? Για αρχή θα βάλω στήθος, γιατί αυτός είναι ο λόγος που μ' άφησε ο Πέτρος. Δεν μου το βγάζει από το μυαλό. Ναι, μην παίρνεις όργο ότι σε άφησε γι' αυτό ακριβώς. Ναι, καλά, καλά. Σας είδα χθες πως κοιτάζετε αυτή τη σερβιτόρα. Το μόνο που έχει σημασία για εσάς είναι το σώμα. Για πες μου τώρα λίγο. Τι μέγεθος να τα κάνω? Τι κάνεις εκεί, ας το κάτω, σε παρακαλώ. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Χρειάζεται χρόνος, προετοιμασία, εξετάσεις. Α, ωραία. Γι' αυτό και εγώ ήρθα εδώ. Για να με εξετάσεις. Τι κάνεις εκεί? Έχουμε όλο το χρόνο στη διάθεσή μας. Κατερίνα, τι κάνεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, τι σου? Χριστόφορε, χρειάζομαι την επαγγελματική σου γνώμη. Πώς σου φαίνεται το στήθος μου? Δεν μπορώ να δω. Αν δεν μπορείς εσύ, ρε Χριστόφορε, ποιος μπορεί? Για πιάσε. Τι να πιάσω? Χριστόφορε, πιάσε το στήθος μου και πες μου πώς σου φαίνεται. Αποκλείεται, μην το συζητάς, δεν μπορώ να το κάνω εγώ αυτό. Θες να σε καταγγείλω ότι κάνεις σεξ με τις ασθενείς σου στο ιατρείο? Πιάσε! Καθαρά επαγγελματικά, εντάξει. Λοιπόν.
Λοιπόν, τι λες για το νούμερο, για το μέγεθος. Εγώ, ας πούμε, πιστεύω ότι πρέπει να πάμε λίγο συντηρητικά. Να κάνουμε ένα μικρό ούψ προς τα πάνω και ένα γέμισμα εδώ πέρα. Δεν θέλω να φαίνομαι φτηνή, καταλαβαίνεις. Για πες μου τη γνώμη σου. Όχι, κατά τη γνώμη μου, είναι υπέροχο το στήθος σου. Θύλασσες. Ναι, 6 μήνες και τα δυο μου παιδιά. Σταμάτα τις κολακίες, έλα. Ίσως κατά τη γνώμη μου, να το σηκώναμε λίγο από εδώ και να το κάναμε λίγο προς τα πίσω έτσι. Τι κάνεις εκεί, ρε, μου φτώνεις τη γυναίκα μου.